αφήσουμε σίγουρα χαρούμενους και ευτυχισμένους. Έκαναμε έναν αγώνα 4 μηνών. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον Αθανάση Πασχαλή και τους συνεργάτες? Σίγουρα μια δικαίωση για όλα τα παιδιά που κάναμε όλο τον αγώνα όλοι μαζί. Και θα τα αποκριθούμε ανάλογα και στα σωματεία. Δεν θα ξεχωρίσουμε. 8 χρόνια σύμβουλος. Τώρα τι μπορείς να υποσχεθείς σαν πρόεδρος για την επόμενη μέρα? Ήδη είπαμε αρκετά σε όλη την προεκλογική περίοδο. Απλά τώρα θέλουμε να ειρηνήσουμε και μετά θέλουμε να υλοποιήσουμε όσα μπορούμε από αυτά που τάξαμε. Μετά από 25 χρόνια πρόεδρος την έφτερο να θέλω να σου πω. Αλλάζει πρόεδρος μετά από 25 χρόνια. Σίγουρα κάτι τελμάς σας λέει αυτό. Την αγάπη, την αποδοχή των σωματείων, την εκτίμηση. Και ευχαριστώ όλα τα σωματεία που μας τίμησαν προσωπικά και αυτούς ακόμη που δεν μας ψήφισαν, θα τους έχουμε συμπαραστάτες όλους δίπλα μας και δεν θα δικηθεί κανένας, το δηλώνω επίσημα. Για τον αγώνα που κάνατε την παράταξη και το θρίλερ πριν 4 χρόνια, σίγουρα. Περασμένα, ξεχασμένα, δεν θέλω να συζητήσω για αυτό. Τώρα μιλάμε για τον μέλλον, για τον παρελθόν. Οι συνεργάτες που βγήκαν μαζί σας, που εκλέχθηκαν. Σίγουρα πιστεύω και αυτοί να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί τα παιδιά δικαιωθήκαν όλοι αυτοί που τρέξαν και κάναν τον αγώνα τους. Ακόμη και αυτά τα παιδιά που δεν εκλεγήκαν, εμείς τον δηλώσαμε και τους ανακοινώσαμε κιόλας ότι θα είναι μαζί μας. Όσοι θέλουν θα τους δώσουμε όλους θέσεις. Υπάρχουν αρκετές θέσεις μέσα στο Συμβούλιο και σε όλο το γενικό θέμα αυτό. Πού αφιερώνει την νίκη ο Αθανάσης Κωνσταντέλιας? Βασικά στην οικογένειά μου που με συμπαραστάθηκε ιδιαίτερα και μετά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα πού θα το κλεντήσετε? Το βράδυ έχουμε κλέντη. Ας ηρεμήσουμε, ας ξεκουραστούμε λίγο και θα δούμε. Και από τη Δευτέρα πολλή δουλειά, γιατί το Σεραϊκό Ποδόσφαιρο θέλει πολλή δουλειά. Σίγουρα πολλή δουλειά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Χάσαμε και αρκετά παιχνίδια με τις αργίες και αυτά. Πρέπει να κάνεις μεταβάλουμε σε μια σειρά, να βοηθήσουμε το πρωτάθλημα μας σωστά και μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε. Το προηγούμενο βράδυ κοιμηθήκατε καθόλου? Τώρα εντάξει, μια εκλογική αναμέτρηση πάντοτε κοιμονεί ανησυχίες. Και ένα μήνυμα στους αιρέους ποδοσφαιριστές, στους αιρέους παράγοντες από τον νέο πρόεδρο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί για μας τώρα αρχίζει η ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.